Κύριε Τσαμίχα, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είσαστε πρόεδρος του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου. Επανεκλεγήκατε μάλιστα πρόσφατα και συγχαρητήρια γι' αυτό. Η Ιταλία κατατάσσεται σήμερα πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερη παγκοσμίως σε απορρόφηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων αξίας περίπου 2,5 δις. Πού οφείλεται αυτή η πρωτιά? Είναι η πρώτη έξοδος της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή η Ιταλία. Υπάρχει μία κοινή ιστορία, μία κοινή νοοτροπία και χαίρομαι για την ερώτηση, διότι τα προϊόντα τα ιταλικά και τα ελληνικά δεν είναι ανταγωνιστικά προϊόντα και μιλάμε για τα προϊόντα γεωργίας, διότι η Ελλάδα έχει κορυφαία ποιότητα, αλλά δυστυχώς από εμάς λείπει η πιστοποίηση. Παραδείγματος χάρη, οι ικθυοκαλλιέργειες, οι οποίες είναι και το κορυφαίο εξαγώγημο προϊόν, είναι τα καλύτερα ψάρια και η καλύτερη ποιότητα η οποία υπάρχει παγκοσμίως. Έχουμε καταπληκτικά, εξαιρετικά προϊόντα, αλλά όπως σας είπα, λείπει η πιστοποίηση και αυτό είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει τις εξαγωγές. Θα μπορούσαμε να έχουμε τις διπλάσιες εξαγωγές με την πιστοποίηση των προϊόντων μας. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι δύο χώρες, μια κοινή ιστορία. Είναι η κοινή κουλτούρα, είναι η θάλασσα η οποία μας ενώνει, είναι ο Μεσογειακός ήλιος, είναι το αλάτι, είναι αυτό το οποίο μας ενώνει ακόμα πιο πολύ. Είναι δύο λαοί πολύ κοντά. Επομένως, είναι κατανοητό ότι οι σχέσεις των δύο κρατών, εμπορικές, πολιτικές, πολιτιστικές, είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι είναι με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Πρόεδρε, σε ποιους τομείς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αυξηθούν οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιταλία? Κοιτάξτε να δείτε, κάτι το οποίο ίσως φαίνεται ακατανόητο και προσπαθούμε στα διάφορα φόρουμ τόσο στην Ελλάδα τόσο στην Ιταλία να δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι δεν είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για την Κινέζικη αγορά, για τη Ρωσική αγορά, για την Αμερικάνικη αγορά. Όλη η παραγωγή του λαδιού της Ιταλίας, της Ελλάδος, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας δεν αρκεί για να μπορέσουμε να πάμε στην αγορά της όχι μόνο της Κίνας, και στη Ρωσική αγορά και στην Αμερικάνικη αγορά. Δεν αρκεί, δεν φτάνει. Γι' αυτό το λόγο, οι Ιταλοί, οι οποίοι βλέπουν λίγο πιο μακροπρόθεσμα την εμπορική τους πολιτική, έχουν υπογράψει συμφωνίες με τις μεγάλες κινέζικες εμπορικές εκθέσεις και ήδη έχουν καλέσει τους Έλληνες παραγωγούς κρασιού σαν πρώτη κίνηση να συμμετέχουν στην Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν ένα μέτωπο του Νότου, Ιταλίας και Ελλάδος, στον τομέα του κρασιού για εξαγωγή κοινή στην Κίνα, διότι δεν φτάνει το κρασί. Έχουμε εξαιρετικό κρασί με καταπληκτικές ετικέτες, αλλά δεν έχουμε δημιουργήσει το μύθο, δεν έχουμε δημιουργήσει την ιστορία. Για να σας δώσω παράδειγμα, το αλιάνικο, ένα κορυφαίο εμπορικό κρασί ιταλικό, είναι παραφθορά του ελληνικό. Έχουμε το Greco del Tufo, το ελληνικό αργυλώδες, έχουμε το Λάκρυμα Κρίστη. Είναι κρασιά τα οποία ο Ένιας, με την πυρπόληση της Τρίας, το πρώτο που πήρε, τον πατέρα του στην πλάτη και στα χέρια του κρατούσε, λέει, 10 ρίζες κρασιού. Αυτό το κρασί το μετέφερε στην Ιταλία. Έχουν δημιουργήσει έναν καταπληκτικό μύθο, τον οποίο μπορούμε κι εμείς να φτιάξουμε τους δικούς μας μύθους. Διότι η μυθολογία είναι δικιά μας. Έπεται ο ρωμαϊκός πολιτισμός του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Κύριε Πρόεδρε, πώς κατά τη γνώμη σας επέδρασε η κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας και κατά δεύτερο λόγο η Ιταλία στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών? Καταρχάς, η κρίση αυτή τη στιγμή ξεπερνιέται χάρη στις ελληνικές εξαγωγές. Αυτό είναι κάτι ανεξήγητο στα οικονομικά φόρουμ και στα οικονομικά πανεπιστήμια, ούτε και τα Νόμπελ Οικονομίας, ούτε ο κύριος Ρομπινί μπορεί να το εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Σε μια χώρα η οποία έχει ύφεση, δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά, να προοδεύει και να αυξάνει τις εξαγωγές της κατακόρυφα. Άρα σημαίνει ότι ο Έλληνας έχει επιχειρηματικό δαιμόνιο και μπορεί να προχωρήσει με κάθε τρόπο στις ξένες αγορές. Η Ιταλία πράγματι βρίσκεται και αυτή τη στιγμή σε μια κρίση ή ύφεση, αλλά πιστεύω με τους καινούριους νόμους, με την καινούρια κυβέρνηση που έχει πάρει, ειδικά στο φορολογικό θέμα, προχώρησε στη μείωση της φορολογίας κατά 10% στις επιχειρήσεις. Διότι το δόγμα Ρέντσι, Ματέο Ρέντσι που λένε τώρα αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, είναι ότι η μείωση του φόρου δημιουργεί παραγωγή.
Δημιουργώντας παραγωγή, δημιουργώ κέρδη και φορολογώ κέρδη. Και βλέπουμε ότι μέσα σε 1,5 μήνα μία άνοδο της παραγωγικότητας και της αύξησης του εισοδήματος των ιταλικών επιχειρήσεων. Άρα, μήπως θα πρέπει και εμείς να δούμε στην Ελλάδα το μοντέλο της υπερφορολόγησης και το μη σταθερό φορολογικό περιβάλλον, διότι είναι αυτά τα οποία εμποδίζουν τις επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την τετραετία της κρίσης, της βαριά κρίσης για την πατρίδα μας, οι ιταλικές επιχειρήσεις παρέμειναν στην Ελλάδα. Δεν έφυγαν και επένδυσαν και συνεχίζουν να επενδύουν. Σας λέω τρεις μεγάλες επενδύσεις. Τη Medina Utilus, η οποία δημιουργεί συστήματα υψηλής τεχνολογίας αποθηκεύσεων, τα σύννεφα, τα clouds. Είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Την Ελλάδα την έχει κάνει στρατηγικό κέντρο διανομής αυτών των συστημάτων για τα Βαλκάνια και την Βόρειο Αφρική. Έχουμε την Edison, στην εναλλακτική ενέργεια, η οποία είναι γύρω σε 700-800 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι υψηλή τεχνολογία και είναι και το μεγάλο στοίχημα της ιταλικής τεχνολογίας, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτε απολύτως από καμία χώρα. Θα είναι το τελειότερο και το ωραιότερο μετρό του κόσμου. Είναι ασύρματο, δεν υπάρχει οδηγός, κινείται μόνο του, με ασφάλεια, και έτσι βλέπουμε την τεχνολογία την ιταλική με έναν Έλληνα καταναλωτή. Η Ιταλία έχει ένα πολύ επιτυχημένο εξαγωγικό μοντέλο. Πώς μπορεί η Ελλάδα να το αξιοποιήσει? Αυτή τη στιγμή έχουμε καταπληκτικές εταιρείες αυτή τη στιγμή σε εξαγωγή software, σε συστήματα πληροφορικής. Μπορώ να σας πω την Singular, μπορώ να σας πω την Infodata, μπορώ να σας πω δεκάδες εταιρείες ελληνικές οι οποίες διαπρέπουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Διότι αυτό συνδέεται με το υψηλό επίπεδο της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας πονά και θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η φυγή των Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό. Κάνουμε εξαγωγή μαθηματικών εξισώσεων. Μαθηματικές εξισώσεων, όταν γίνονται μεταμοσχεύσεις καρδιάς, μπαλονάκια, βαλβίδες, υπάρχει μηχανική των ρευστών. Πρέπει να λυθούν κάποιες εξισώσεις. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι με email δίνουν τις λύσεις των εξισώσεων αυτών που είναι για τον κάθε ασθενή που θα πρέπει να γίνει η εγχείρηση. Ναι, σας μιλώ ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε καταπληκτικά. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κατακλείσει την Ιταλική αγορά. Αλλά και η Ιταλική αγορά αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά τοποθετημένη στην Ελλάδα. Υπογράψατε πρόσφατα ένα μνημόνιο συνεργασίας με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και τα επιμελητήρια Τηλοκαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνεργασίας? Αυτό είναι ένα άλλο πρόγραμμα, είναι κορυφαίο πρόγραμμα. Είναι η πιστοποίηση της ελληνικής κουζίνας. Η μοναδική κουζίνα η οποία είναι πιστοποιημένη παγκοσμίως είναι η ιταλική κουζίνα. Επομένως, αυτός ο οποίος μπορεί να πιστοποιήσει είναι ο ήδη πιστοποιημένος. Πιστοποιημένη είναι η Ιταλία μέσω της ενώσεως των Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων της Union Camere και του Υπουργείου Τουρισμού της Ιταλίας. Θα πιστοποιήσουμε την ελληνική κουζίνα από τη Δυτική Ελλάδα, την κουζίνα της Δυτικής Ελλάδος. Από εκεί δεν υπάρχει κανένας για όλη την Ελλάδα. Βεβαίως για όλη την Ελλάδα. Βεβαίως για όλη την Ελλάδα. Αλλά ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε το πρόγραμμα αυτό ήταν ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος, ο κύριος Κατσιφάρας με τον κύριο Αγγελόπουλο. Συμμετέχουν μέσα τα επιμελητήρια της Ετωλοακαρνανίας, των πατρών του πύργου και από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή έδειξε ένα άμεσο ενδιαφέρον και το επιμελητήριο της Κέρκυρας. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια είναι ανοιχτή σε όλη την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι η ελληνική κουζίνα πρέπει να πιστοποιηθεί, διότι έχουμε μία κορυφαία κουζίνα. Δεν είναι μονάχα ο μουσακάς, το τζατζίκι, τα οποία είναι γνωστά στην ελληνική κουζίνα. Έχουμε την
φτωχή ελληνική κουζίνα. Και όταν λέμε φτωχή κουζίνα, είναι η κουζίνα η οποία δεν έχει τα λιπαρά, τα οποία έχουν ενετικές ρίζες, βρίσκονται στη Μεσόγειο και αυτή τη στιγμή θεωρείται το grand gourmet παγκοσμίω, στα μεγάλα εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στη Ρώμη. Είναι η μεσογειακή διατροφή. Ακόμα περισσότερο, περίπου πιο, ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, σερβίρουν φασόλια, τη φασολάδα, με κοφτό μακαρονάκι. Το οποίο αυτό το πράγμα το βλέπουμε στις Κυκλάδες, το βλέπουμε στη Σύρο, το βλέπουμε στη Κίμολο, το βλέπουμε στη Σαντορίνη. Λένε ότι είναι ενετικής, οι ρίζες τους είναι ενετικής προέλευσης. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον τουρισμό, την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Ποιο θα είναι και φέτος το μερίδιο των Ιταλών τουριστών στη χώρα μας? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι να προχωρήσουμε πέρα από τους Ιταλούς, διότι οι Ιταλοί κάθε χρόνο έχουν εισβολή στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού τουρισμού είναι ο Ιταλικός τουρισμός. Έχουμε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, το Ιταλική Φιλοξενία, το οποίο είναι σε συνεργασία με τα ελληνικά ξενοδοχεία. Δίνει το know-how του Ιταλικού τουρισμού. Σας λέω μόνο ότι με τον σημερινό πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Ματέο Ρέντσι, πριν τρία χρόνια, όταν ήταν δήμαρχος της Φλωρεντίας, τον είχαμε φιλοξενούμενο στην Σαντορίνη, στην ημερίδα για τον ελληνικό, για το know-how του Ιταλικού τουρισμού της Φλωρεντίας στην Ελλάδα. Μόνο η Φλωρεντία κάνει 12 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Όλη η Τοσκάνη κάνει 50 εκατομμύρια τουρίστες. Έχουν κάνει σοβαρή επένδυση στον τουρισμό, κάναν καταπληκτικές έρευνες αγοράς και στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει μεγάλη αύξηση τουρισμού από τη Λατινική Αμερική προς τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ακολουθούν και συγκεκριμένα βήματα και στάσεις. Σταματάνε στη Μαδρίτη, σταματάνε στη Ρώμη, έρχονται στην Αθήνα. Χαίρομαι που βρέθηκε μια συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και μουσείων, διότι δεν είναι δυνατόν να έρχονται τα κουραζιερόπλια, να έρχονται οι τουρίστες και τη Δευτέρα να μην είναι ανοιχτό το μουσείο. Ή την Τετάρτη. Διότι το έχουμε ζήσει και αυτό το πράγμα. Να φτάνουν τα μουσεία. Σας λέω ειλικρινά ότι είδα στη Σαντορίνη το καλοκαίρι, Δευτέρα, ηλικιωμένο Αργεντινό, ο οποίος είχε έρθει να δει και να ζήσει το μύθο της χαμένης Ατλαντίδας. Έκλαιγε, διότι το μουσείο ήταν κλειστό. Δεν μπορούσε να δει το μουσείο. Χαίρομαι που έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο βασικός πυλώνας της ελληνικής βιομηχανίας είναι ο τουρισμός, τον οποίο θα πρέπει να τον προσέξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να μιμηθούμε, να ακολουθήσουμε το ιταλικό μοντέλο, διότι οι Ιταλοί είναι κορυφαίοι στην τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξή σας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ.